θα αναφερθώ και σε αυτό το ζήτημα που έχει πει. Δεν μπορεί κάποιος να βάζει στην ημερήσια διάταξη ό,τι θέλει κατά ποσή. Δεν μπορεί να βάλετε στην ημερήσια διάταξη άσκηση ποινική δίωξη για τον Βασίλη Γιαννακόπουλο, για οτιδήποτε, για κατάρρευση οτιδήποτε, και επειδή το αποσύρετε μετά από δύο μέρες δεν τρέχει τίποτα. Η ημερήσια διάταξη είναι επίσημο έγγραφο. Κυκλοφορεί στις εφημερίδες, κυκλοφορεί στα site, τα διαβάζουν οι πολίτες. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να βάζει άσκηση ενδίκων μέσω για οποιοδήποτε και επειδή το αποσύρει πάει να πει ότι είναι καθάρρος μετά. Ότι πάει να πει ότι τόξησε το θέμα. Το πρώτο, το διαδικαστικό. Δεν ξέρω εσείς, ο Δήμαρχος τι λέει αυτό. Ήθελα να ακούσω τι λέει, αν μπορεί να βάζει. Γιατί χθες μιλήσαμε και είπαμε ότι την αντίθετη γνώμη πρέπει να την ακούμε, μας βοηθάει. Δεν την κυνηγάμε, δεν την ποινικοποιούμε. Έχετε διάθεση δηλαδή, γιατί αυτό το βλέπουμε και λίγο κεντρικά στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι οποιοδήποτε έχει μια διαφορετική άποψη, στοχοποιείται και πάμε με, είτε με έντυπα μέσα είτε με λασφολογία. Αυτό που γίνεται ο νόμος για τα κανάλια, ο νόμος για την ελεύθερη βούληση. Εσείς θέλω να μου πείτε ξεκάθαρα, αν ακούει ο Δήμαρχος ή αν δεν ακούει το μεταφέρω πρόεδρος, θέλετε τη διαφορετική άποψη, την άποψη που δεν μας ανεβάζει το εγώ μας να την ποινικοποιούμε. Αν είναι κάτι το οποίο για ποινικοποίηση, άρεσε το συμβούλιο το καταλάβουμε. Δεν μπορεί να μπαίνει σε μια ημερήσια διάταξη ένα μέσο το οποίο ούτε εμένα μπορεί να με προβάλλει. Όπως δεν με προβάλλαν και όλα. Αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να φέρω στην ημερήσια διάταξη για να το κυνηγήσω. Και δεν έχω κανένα λόγο και ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν έχω καμία ιδιαίτερη σχέση. Μετά θέλω να ρωτήσω. Είχε γίνει μια διακήρυξη ότι ο κινηματογράφος, η διαφήμιση του κινηματογράφου, μέσα στην προκήρυξη που βγήκε για τη διακήρυξη του κινηματογράφου, ότι θα υποχρεούται αυτός που θα πάρει τη διακήρυξη να διαφημίσει και το διαδημοτικό θέατρο, το διαδημοτικό φεστιβάλ θεάτρου. Και ενώ δεν έχει ακόμα, δεν διαβάσαμε στη διάβγεια ποιος πήρε τη διαφημιστική δαπάνη του κινηματογράφου που θα πω και πιο κάτω μια κουβέντα, διαβάσαμε ότι ανακοινώθηκε ότι το θέατρο το πήρε κάποιος. Ξεχωριστήκανε, έγινε άλλη διακήρυξη, ξεχώρισε κάποιος να πάρει το θέατρο και κάποιος το κινηματογράφο, τα πήρε μαζί κινηματογράφο και θέατρο. Αυτό ήθελα ίσως μια διευκρίνηση. Και ίσως ένα τελευταίο να πω και αυτό ίσως να επιμείνω, ας πούμε ότι είναι δικό μου πρόβλημα. Άλλες χρονιές τέτοια εποχή ο κινηματογράφος έπαιζε. Και ας είχαμε και εξετάσεις. Και φτάναμε τις 20.000 περίπου εισιτήρια το χρόνο. Και φτάναμε και ένα συγκεκριμένο ποσό το χρόνο. Που αυτό το ποσό ήταν προς όφελος του Δήμου και του πολιτισμού. Συμβάλαμε έτσι στο να γίνει καλύτερη αίθουσα του θεάτρου. Συμβάλαμε και σε αυτό το σχολείο πάρα πολλά, είτε από διαδραστικού πίνακες, είτε από σχολεία, είτε από καθαριότητα, είτε από τουαλέτες, είτε από διαμόρφωση δέντρων απ' έξω με αυτά τα χρήματα. Εσείς τώρα, επειδή Ένωση Γονέων, που διαφωνώ πρώτη φορά κάθετα, γιατί δεν είχε διαφωνία όταν το κάναμε εμείς με τον Σταύρο, δεν είχε διαφωνία στη δεύτερη θητεία, δεν είχε διαφωνία στο Σιδέρι, δεν είχε διαφωνία στη δεύτερη με εμένα και ξαφνικά η Ένωση Γονέων βγάζει ανακοίνωση και κανονίζει στα του σχολείου, που είναι η περιουσία του Δήμου, που μπορεί να προσφέρει πολιτισμό στους δημότες, να λέει ρητός και κατηγορηματικός ότι δεν μας επιτρέπει. Γιατί? Έχετε ακούσει έστω και ένα γονέα, γιατί εγώ μένω δίπλα, έναν, έστω έναν, αριθμός έναν, γονέα του Δευτέρου Γυμνασίου που διαμαρτύρεται γιατί έχουμε κινηματογράφο μέσα εκεί? Έχετε ακούσει έναν, πείστε μου, αν μου πείτε έναν γονέα, ο οποίος αυτό το καταπληκτικό που είπε και αποστόλησε ο Παπα-Κωνσταντίνου χθες, αυτό το κόσμο που ερχόταν ο κόσμος και έλεγε τι όμορφα που είναι, τι δροσερά, τι δέντρα δίπλα μας, είναι ο καλύτερος δημοτικός κινηματογράφος, πείτε μου αν αυτή τα ακούσει ένα γονέα, είναι η ερώτηση. Η άλλη ερώτηση είναι, πείτε μου πόσοι άλλοι δήμοι κάνουν σε σχολεία για κινηματογράφο και δεν υπάρχει ένας γονέα να του λέει ότι δεν θέλουμε. Γιατί στο Χολαργό δηλαδή κάνουν, γιατί στο Ήλιο κάνουν, γιατί κάπου αλλού κάνουν για πείτε μου εσείς, για να καταλάβω δηλαδή, γιατί το κάνουν, για να οικονομήσει ο Σταθόπουλος, για να οικονομήσει ο Ζορμπάς, για να οικονομήσει